Στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, το Σωματείο Πολιτισμού του Δήμου Ίνιδας Πύρων, σε συνεργασία με το Δήμο Ίνιδας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς και με τον Νίκελο και τον Ερυθρό Σταυρό, διοργανώνουν μια δράση κινητική στο δρόμο, δηλαδή, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί και να ενημερωθεί το κοινό της πόλης μας σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Πρόκειται για ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, το οποίο ταλάνιζε την ελληνική κοινωνία, που έφερε διάφορα στοιχεία από άλλους πολιτισμούς. Τα τελευταία χρόνια όμως, και λόγω της κρίσης, έχει παρατηρηθεί μια αύξηση της βίας. Η βία αυτή που εμείς θέλουμε να εντοπίσουμε δεν είναι μόνο η σωματική. Είναι η λεκτική, η ψυχολογική, οι τοξικές σχέσεις, το bullying, οτιδήποτε δηλαδή καταρακώνει την προσωπικότητα της γυναίκας, η σεξουαλική παρενόχληση επίσης, οι βιασμοί, το οτιδήποτε, η οποιαδήποτε μορφή βίας καταρακώνει την προσωπικότητα της γυναίκας. Εμείς ευελπιστούμε σήμερα με την κινητικότητα που έχουμε να ενημερωθεί ο κόσμος. Υπάρχει μια γραμμή πρώτης ανάγκης. Το ορθότερο θα ήταν να υπάρχει μια διασύνδεση και με δομές υποστήριξης των κακοποιημένων γυναικών. Υπάρχει τέτοια δομή στην Πάτρα. Μέσω της γραμμής πρώτης ανάγκης και της ψυχολογικής υποστήριξης θεωρούμε ότι όποια τολμήσει να σπάσει τη σιωπή θα μπορέσει να λύσει κάποια από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τέτοιου είδους εκδηλώσεις είναι σημαντικές και γι' αυτό το λόγο ο Δήμος χαιρετίζει αυτή την εκδήλωση που διοργανώνεται από την Περιφέρεια, το Δήμο μας, το Σωματείο Πύρωνας και στηρίζεται από τον Εμπορικό Σύλλογο και από τον Σωματείο Ίκελος. Γίνονται για να υπενθυμίζουν σε όλους ότι φαινόμενα βίας και ειδικά όποια μορφή και να είναι, αλλά ειδικά και κατά των γυναικών, δεν πρέπει να είναι ανεκτά από κανέναν. Στις μέρες μας η βία παίρνει διάφορες μορφές και οξύνεται, όμως οι γυναίκες ως ένα πλέον ευάλωτο σώμα του πληθυσμού τη ζουν πιο έντονα. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία με πρωτοβουλίες σαν αυτή να ευαισθητοποιούμε από τη μια μεριά την κοινωνία και από την άλλη να δείχνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να τις προστατεύσουμε. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές.